Δίπλα μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος φέτος συμπληρώνει 18 χρόνια. Είναι 18 χρόνια συνεργάτης στον Όμιλο της Κρήτη TV, ο κλινικός ψυχολόγος, ο Νίκος Παπανικολάου. Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Επίσημη πρώτη σήμερα. Επίσημη πρώτη, πραγματικά. Θα ήμασταν όρθιοι, αλλά είχες ένα ατύχημα. Τι έπαθες τώρα? Είχα ατύχημα στο σκι. Περιέργως, υπάρχει εκεί αυτό. Στο Ηράκλειο, υπάρχει αυτό στην Κρήτη κιόλας. Εκτός από ήλιος και θάλασσα, η Κρήτη μας έχει απίστευτα βουνά. Απίστευτα βουνά και ο χειμερινός τουρισμός που δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα. Ναι. Είναι πραγματικά κάτι το μοναδικό στην Κρήτη. Ίσως στη διάρκεια της χρονιάς θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Σωστά, δεν πρόσεξες. Τι ατύχημα ήταν αυτό? Είχα μια σύγκρουση με κάποιο νεοσό του σκι, ο οποίος μάθαινε εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά, δεδομένου ότι κάνω σκι από 7 χρονών. Εντάξει, περαστικά. Περαστικό. Ευχαριστώ είναι. Πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να αναφερθούμε στις θεωρίες συνωμοσίας και στις επιπτώσεις στην ψυχολογία μας. Θεωρίες συνωμοσίας που έχουν να κάνουν με τη χρήση μάσκας, με τον κορονοϊό, με τα εμβόλια. 2.300 θεωρίες συνωμοσίας υπάρχουν όσον αφορά στον κορονοϊό, Νίκο. Πραγματικά είναι πάρα πολλές. Η πιο συνήθις θεωρία συνωμοσίας που υπάρχει είναι ότι ο κορονοϊός δεν είναι δημιούργημα αυτού που ξέρουμε, τέλος πάντων, αυτή η εκδοχή που ξέρουμε, αλλά ότι είναι δημιούργημα τέλος πάντων του εργαστηρίου. Το δεύτερο είναι ότι είναι πιο αθώος, η δεύτερη έτσι λιγότερο δημοφιλής, ότι είναι πιο αθώος σε σχέση με την εποχική γρίπη, σκοτώνει δηλαδή λιγότερο κόσμο. Το τρίτο είναι ότι χρησιμοποιείται σαν φόβητρο για τον περιορισμό της ελευθερίας από διάφορες έτσι κυβερνήσεις. Και όπως επίσης, μια άλλη θεωρία συνωμοσίας που υπάρχει και που έχει χρησιμοποιηθεί δυστυχώς και από επίσημα χείλη, θυμηθούμε τι έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, το ότι τελικά διάφορα έτσι συσκευάσματα βοηθούν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ας θυμηθούμε τον Τραμπ, ο οποίος πρότεινε στους Αμερικάνους να πιούν χλωρίνη και κάποιοι δυστυχώς. Λοιπόν, Νίκο, ποιοι παράγοντες υπάρχουν στις θεωρίες συνωμοσίας? Ξέρεις, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, βασικού παράγοντες. Υπάρχει μια μεγάλη δύναμη, το καλό και το κακό, το οποίο ουσιαστικά αντιμάχεται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διεισμός, θα λέγαμε, όπου παλεύουμε απέναντι σε αόρατους εχθρούς. Είναι ένας βασικός παράγοντας. Το δεύτερος παράγοντας είναι το συγκεκριμένο απέναντι στο αφηρημένο. Δηλαδή, ουσιαστικά το ότι εγώ ξέρω κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο είναι ένας, κάτι που υπάρχει πρόβλημα, και άρα λοιπόν εγώ μπορώ και τον κατονομάζω. Ο τρίτος παράγοντας είναι το ότι εξηγούνται τα ανεξήγητα. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε πολλά πράγματα, τα οποία με την πρώτη φαινομενική ματιά μας φαίνονται ανεξήγητα. Ο επόμενος παράγοντας που υπάρχει είναι μια αντίθεση μεταξύ ασφάλειας και ανασφάλειας. Όλοι επιζητούμε την ασφάλεια. Και θα έλεγα ότι, ξέρεις, χαρακτηριστικά, ας πούμε ότι, για παράδειγμα, αν σκεφτούμε το ότι 10, 12, 15 άνθρωποι έστησαν τη 17 Νοέμβρη, ναι, ουσιαστικά σημαίνει τι? Ότι τελικά ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, άρα λοιπόν καταστρατηγείται το χαρακτηριστικό της ασφάλειας, που είναι βασικό. Μάλιστα. Για την ψυχική, Νίκο, ισορροπία. Ποιες ανάγκες τώρα ικανοποιούνται από τις θεωρίες συνωμοσίας? Καταρχήν, η γνώση για τη βεβαιότητα. Δηλαδή το ότι ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα, και άρα λοιπόν έχω βεβαιότητα για κάποια πράγματα. Δεύτερο είναι η ανάγκη για ασφάλεια. Το ότι είμαι ασφαλής με βάση αυτό που γνωρίζω. Το τρίτο, η ανάγκη για την αυτονομία που έχω και επίσης για την αυτοεκτίμηση. Τονώνω την αυτοπεποίθησή μου με βάση αυτό, και εγώ και εσύ και οποιοδήποτε άλλος πιστεύουμε τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας. Η αίσθηση επίσης του ότι είμαι ξεχωριστός. Ξέρεις, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας πιστεύουν ότι είναι ξεχωριστοί, δεδομένου ότι ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κάστα ανθρώπων που είναι ξεχωριστοί και άρα λοιπόν γνωρίζουν πολύ περισσότερα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι κατά το κοινό λεγόμενο ζουν στο μαύρο σκοτάδι. Γιατί δυσπιστούμε τώρα σε επιστημονικές θέσεις? Ξέρεις, θα έλεγα είναι ότι πολλοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι το ότι ίσως η επιστήμη δεν έχει απάντηση για όλα. Και άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε απάντηση, προσπαθούμε να δώσουμε εμείς μια απάντηση, η οποία τις περισσότερες φορές είναι αυθαίρετη ή είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει δεύτερο, όμως απάντηση από πλευρά της επιστήμης. Υπάρχει απάντηση, αλλά ξέρεις, είναι απάντηση. Κάτι πολύ γρήγορο, κάτι πολύ έντονο και κάτι το οποίο εισέβαλε έντονα στη ζωή μας τον τελευταίο χρόνο. Άρα δεν μπορέσαμε με κάποιο τρόπο ψυχικά να το απορροφήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια η επιστήμη, όπως χαρακτηριστικά είχαμε στην περίπτωση των μασκών, ας πούμε, για παράδειγμα, έδωσε αρχικά τουλάχιστον αντιφατικά μηνύματα. Αρχικά είπαμε όχι στις μάσκες, αργότερα μελέτησαν καλύτερα οι επιστήμονες τον κορονοϊό, έμαθαν περισσότερα πράγματα για τον κορονοϊό και ορθά είπαν ναι στις μάσκες και πρέπει να ακολουθηθεί φυσικά αυτό. Όλο αυτό λοιπόν μπέρδεψε τον κόσμο και άρα λοιπόν μπήκε σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη απεποίθηση ότι οι επιστήμονες και κυβερνήσεις κάνουν κάτι για να χειραγωγούν τον κόσμο. Επίσης, είναι το ότι υπάρχει, ξέρεις, μια φυσική τάση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Θα σου έλεγα, για παράδειγμα, ότι αυτό βοηθάει και τον άνθρωπο, ούτως ώστε στη διάρκεια
των χιλιετηρίδων να μπορέσει να επιβιώσει. Σκέψου χαρακτηριστικά ότι το θρόισμα ενός φύλου, εάν το αποδώσω στον άνεμο, ίσως δεν έχω σκεφτεί ότι πίσω από αυτό, παραδοσιακά, ναι, κάποια δισεκατομμύρια χρόνια πριν, υπήρχε για παράδειγμα ένα λιοντάρι, το οποίο λιοντάρι με κάποιο τρόπο θα φόβιζε τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο με βοηθάει να επιβιώσω. Δηλαδή σκέφτομαι πολύ περισσότερο, προχωρώ πολύ περισσότερο, ώστε να επιβιώσω. Δυστυχώς τα σύγχρονα λιοντάρια, ωστόσο, είναι κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες τις πλάθουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν υπάρχουν λιοντάρια προφανώς στην καθημερινότητά μας. Σωστά. Χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας. Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε γενικά το ότι υψηλός ναρκισισμός, το εγώ, ένα υπερφύαλο εγώ, ένα πολύ μεγάλο εγώ. Και πολλές φορές ακόμα και το ότι τελικά πιστεύουν ότι ανήκουν σε μια ξεχωριστή κάστα κατηγορία ανθρώπων που γνωρίζουν την πραγματικότητα. Χαμηλή αυτοπεποίθηση. Χαμηλή επίσης, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Πολλές συχνά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Άτομα τα οποία σχετίζονται με προκατάληψη, άτομα τα οποία και ασημειωθεί αυτό το ότι έχουν ιστορικό στη βία, όπως επίσης και άτομα τα οποία ανήκουν στα λεγόμενα πολιτικά άκρα, άκρο δεξιό ή άκρο αριστερό. Δηλαδή τα άκρα, τα πολιτικά άκρα. Πολλές φορές έχουν προκαταλήψεις. Και όπως επίσης τελευταία οφείλουμε να πούμε, άτομα τα οποία συσχετίζονται με ψυχοπαθολογία, συνήθως παρανοϊκού τύπου, τα οποία ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα άτομα βεβαίως τα οποία πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας είναι παθολογικά άρρωστα, είναι ψυχοπαθολογικά άτομα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας παρήχες.